Καλώς ήρθατε στο βίντεό μας για το γάβγισμα του σκύλου. Αν είστε ιδιοκτήτης σκύλου, πιθανόν γνωρίζετε καλά ότι το γάβγισμα είναι μια φυσική και συνηθισμένη συμπεριφορά για τους τριχωτούς συντρόφους μας. Ωστόσο, το υπερβολικό γάβγισμα μπορεί να γίνει πρόβλημα όχι μόνο για την ευημερία του σκύλου, αλλά και για την ειρήνη και την ησυχία του περιβάλλοντός του. Σε αυτό το βίντεο θα διερευνήσουμε γιατί γαβγίζουν οι σκύλοι και κυρίως πώς να αντιμετωπίσουμε το υπερβολικό γάβγισμα με ανθρώπινο και αποτελεσματικό τρόπο. Είτε έχετε να κάνετε με ένα νέο κουτάβι, είτε με έναν ενήλικο σκύλο με προβλήματα γαβγίσματος, είτε απλά θέλετε να κατανοήσετε καλύτερα τον τριχωτό σας φίλο, αυτό το βίντεο είναι για εσάς. Καθίστε λοιπόν αναπαυτικά, χαλαρώστε και ας βουτήξουμε στον κόσμο του γαβγίσματος των σκύλων. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να σας ζητήσω να κάνετε ένα like και ένα σχόλιο αν σας αρέσει αυτό το βίντεο, καθώς αυτό βοηθάει πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Μία εγγραφή για να μεγαλώσει κι άλλο η παρέα μας και τέλος να σας πω πως πατώντας το κουμπί συμμετοχή μπορείτε να δείτε τις συνδρομές μας για πιο έμπρακτη βοήθεια στο κανάλι. Τίποτα από αυτά δεν είναι υποχρεωτικό φυσικά. Ας συνεχίσουμε. 1. Κατανοήστε γιατί γαβγίζει ο σκύλος σας. Το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση του υπερβολικού γαβγίσματος είναι να καταλάβετε γιατί ο σκύλος σας γαβγίζει εξ αρχής. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι το γάβγισμα είναι μια φυσική μορφή επικοινωνίας για τους σκύλους και είναι ο τρόπος έκφρασής τους. Ο σκύλος σας μπορεί να γαβγίζει επειδή βαριέται, έχει άγχος ή χρειάζεται προσοχή. Εναλλακτικά, μπορεί να γαβγίζει επειδή σας προειδοποιεί για κάτι ή κάποιον που αντιλαμβάνεται ως απειλή. 2. Προσδιορίστε τα ερεθίσματα που προκαλούν το γάβγισμα. Αφού εντοπίσετε τον λόγο πίσω από το υπερβολικό γάβγισμα του σκύλου σας, το επόμενο βήμα είναι να εντοπίσετε τα ενάβσματα. Αυτά τα ενάβσματα μπορεί να είναι οτιδήποτε, από το χτύπημα του κουδουνιού μέχρι ξένοι που περνούν από το σπίτι σας. Γνωρίζοντας τι προκαλεί το γάβγισμα του σκύλου σας, μπορεί να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε τη βασική αιτία του προβλήματος. 3. Διδάξτε στο σκύλο σας την εντολή ησυχία. Το να διδάξει στο σκύλο σας την εντολή ησυχία είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να τον κάνετε να σταματήσει να γαβγίζει με μία εντολή. Ξεκινήστε εκπαιδεύοντας το σκύλο σας να γαβγίζει με εντολή, χρησιμοποιώντας ένα έναυσμα όπως το κουδούνι της πόρτας. Μόλις γαβγίσει με εντολή, χρησιμοποιήστε την εντολή ησυχία και επιβραβεύστε το σκύλο σας όταν σταματήσει να γαβγίζει. Με συνεπή εκπαίδευση, ο σκύλος σας θα μάθει να συνδέει την εντολή ησυχία με το σταμάτημα του γαβγίσματος. 4. Παρέχετε άφθονη άσκηση και πνευματική διέγερση. Η πλήξη και η έλλειψη διέγερσης μπορεί να οδηγήσουν σε υπερβολικό γάβγισμα στους σκύλους. Η παροχή άφθονης άσκησης και πνευματικής διέγερσης μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση αυτού του προβλήματος. Πηγαίνετε το σκύλο σας τακτικές βόλτες, παίξτε παιχνίδια μαζί του και παρέχετε παιχνίδια και παζλ που θα το κρατήσουν διανοητικά απασχολημένο. 5. Δημιουργήστε ένα ήρεμο περιβάλλον. Η δημιουργία ενός ήρεμου περιβάλλοντος μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μείωση του υπερβολικού γαβγίσματος στους σκύλους. Αποφύγετε να φωνάζετε ή να εκνευρίζεστε όταν ο σκύλος σας γαβγίζει, καθώς αυτό θα ενισχύσει τη συμπεριφορά. Ανταυτού, παραμείνετε ήρεμοι και παρέχετε θετική ενίσχυση όταν ο σκύλος σας είναι ήσυχος. 6. Χρησιμοποιήστε θετική εκπαίδευση. Η εκπαίδευση θετικής ενίσχυσης περιλαμβάνει την επιβράβευση του σκύλου σας για την καλή συμπεριφορά αντί για τη τιμωρία του για την κακή συμπεριφορά. Αυτό το είδος εκπαίδευσης είναι πιο αποτελεσματικό και ανθρώπινο από τις μεθόδους εκπαίδευσης που βασίζονται στη τιμωρία. Όταν ο σκύλος σας σταματήσει να γαβγίζει, παρέχετε λιχουδιές, έπαινο και προσοχή για να ενισχύσετε τη συμπεριφορά αυτή. 7. Ζητήστε επαγγελματική βοήθεια εάν είναι απαραίτητο. Εάν το υπερβολικό γάβγισμα του σκύλου σας εξελίσσεται σε σοβαρό πρόβλημα, μπορεί να είναι απαραίτητο να αναζητήσετε επαγγελματική βοήθεια. Ένας εκπαιδευτής σκύλων ή ένας συμπεριφοριστής μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε τη βασική αιτία του προβλήματος και να σας προσφέρει προσαρμοσμένες λύσεις και την αντιμετώπιση αυτής της συμπεριφοράς. 8. Αποφύγετε την ενίσχυση της συμπεριφοράς του γαβγίσματος. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να θυμάστε όταν αντιμετωπίζετε το υπερβολικό γάβγισμα είναι να αποφύγετε την ακούσια ενίσχυση της συμπεριφοράς. Εάν ο σκύλος σας γαβγίζει για να τραβήξει προσοχή ή λιχουδιές, για παράδειγμα, η παροχή προσοχής ή λιχουδιών όταν γαβγίζει θα ενισχύσει αυτή τη συμπεριφορά. Ανταυτού, περιμένετε μέχρι ο σκύλος σας να ησυχάσει πριν δώσετε προσοχή ή λιχουδιές. 9. Χρησιμοποιήστε την απευαισθητοποίηση και την αντενδυνάμωση. Η απευαισθητοποίηση και η αντενδυνάμωση είναι δύο τεχνικές εκπαίδευσης που μπορούν να φανούν χρήσιμες στην αντιμετώπιση του υπερβολικού γαβγίσματος. Η απευαισθητοποίηση περιλαμβάνει τη σταδιακή έκθεση του σκύλου σας σε αυτό που τον κάνει να γαβγίζει, ενώ η αντενδυνάμωση περιλαμβάνει τη διδασκαλία του σκύλου σας να συνδέει αυτό που του κάνει να γαβγίζει με κάτι θετικό. Για παράδειγμα, εάν ο σκύλος σας γαβγίζει στους ξένους, μπορείτε να τον εκθέσετε σταδιακά στους ξένους, παρέχοντας παράλληλα λιχουδιές ή έπαινους όταν παραμένει ήρεμος. 10. Εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης αποτρεπτικού μέσου. Υπάρχει μια ποικιλία προϊόντων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποτρεπτικά για το υπερβολικό γάβγισμα. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν κολάρα σιτρονέλας, συσκευές υπερήχων ή κολάρα δόνησης.
Ενώ αυτά τα προϊόντα μπορεί να είναι αποτελεσματικά, είναι σημαντικό να τα χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με άλλες τεχνικές εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση της υποκείμενης αιτίας του γαυγίσματος. 11. Παρέχετε έναν ασφαλή και άνετο χώρο. Μερικές φορές, το υπερβολικό γάβγισμα μπορεί να είναι ένδειξη άγχους ή φόβου. Η παροχή στο σκύλο σας ενός ασφαλούς και άνετου χώρου, όπως ένα κλουβί ή ένα κρεβάτι, μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση αυτών των συναισθημάτων και στη μείωση του γαυγίσματος. 12. Να είστε συνεπείς και υπομονετικοί. Η αντιμετώπιση του υπερβολικού γαυγίσματος μπορεί να χρειαστεί χρόνο και υπομονή. Είναι σημαντικό να είστε συνεπείς με την εκπαίδευσή σας και να παραμείνετε υπομονετικοί ακόμη και αν δεν βλέπετε άμεσα αποτελέσματα. Με συνεπή εκπαίδευση και υπομονή, ο σκύλος σας μπορεί να μάθει να σταματά να γαυγίζει υπερβολικά. 13. Ζητήστε κτηνιατρική συμβουλή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το υπερβολικό γαύγισμα μπορεί να αποτελεί ένδειξη υποκείμενης ιατρικής κατάστασης. Εάν το γαύγισμα του σκύλου σας είναι ξαφνικό ή φαίνεται να μην ταιριάζει με το χαρακτήρα του, καλό θα είναι να ζητήσετε μια συμβουλή από το κτηνίατρο για να αποκλείσετε τυχόν ιατρικά προβλήματα. Όταν ο σκύλος σας γαυγίζει υπερβολικά, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που θα πρέπει να αποφύγετε να κάνετε προκειμένου να αποφύγετε την επιδείνωση της συμπεριφοράς ή την ακούσια ενίσχυσή της. Ακολουθούν ορισμένα πράγματα που πρέπει να αποφεύγετε όταν ο σκύλος σας γαυγίζει. 1. Μην φωνάζετε στο σκύλο σας. Το να φωνάζετε στο σκύλο σας όταν γαυγίζει, πιθανότατα θα κάνει τη συμπεριφορά χειρότερη. Οι σκύλοι δεν καταλαβαίνουν την ανθρώπινη γλώσσα, οπότε το να τους φωνάζετε θα τους τρομάξει ή θα τους ταράξει περισσότερο. 2. Μην τιμωρείτε το σκύλο σας. Η τιμωρία του σκύλου σας για το γαύγισμα, όπως με χτυπήματα ή σωματική επίπληξη, δεν αποτελεί αποτελεσματική μέθοδο εκπαίδευσης. Αυτός ο τύπος τιμωρίας μπορεί να προκαλέσει φόβο ή επιθετικότητα και μακροπρόθεσμα μπορεί να επιδεινώσει τη συμπεριφορά γαυγίσματος. 3. Μην χρησιμοποιείτε περιλέμια κατά του γαυγίσματος χωρίς επίβλεψη. Τα κολάρα κατά του γαυγίσματος, όπως τα κολάρα σοκ ή τα κολάρα σιτρονέλας, μπορεί να είναι αποτελεσματικά στη διακοπή του υπερβολικού γαυγίσματος σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με την καθοδήγηση και την επίβλεψη ενός επαγγελματία εκπαιδευτή σκύλων. Αυτά τα περιλέμια μπορούν να προκαλέσουν βλάβη εάν χρησιμοποιηθούν λανθασμένα ή αν παραμείνουν ανοιχτά για μεγάλο χρονικό διάστημα. 4. Μην αγνοείτε τις ανάγκες του σκύλου σας. Το υπερβολικό γάβγισμα μπορεί να είναι ένα σημάδι ότι ο σκύλος σας βαριέται, είναι ανήσυχος ή χρειάζεται προσοχή. Η αγνόηση των αναγκών του σκύλου σας ή η παραμέληση της παροχής επαρκούς άσκησης ή πνευματικής διέγερσης μπορεί να επιδεινώσει τη συμπεριφορά του γαυγίσματος. 5. Μην υποκύπτετε στις απαιτήσεις. Εάν ο σκύλος σας γαυγίζει για να απαιτήσει προσοχή ή λιχουδιές, είναι σημαντικό να μην ενδώσετε στις απαιτήσεις του. Αυτό θα ενισχύσει τη συμπεριφορά και θα ενθαρρύνει το σκύλο σας να συνεχίσει να γαυγίζει στο μέλλον. 6. Μην επιτρέπετε στο σκύλο σας να γαυγίζει σε ανθρώπους ή άλλα ζώα. Εάν ο σκύλος σας γαυγίζει ανθρώπους ή άλλα ζώα, είναι σημαντικό να παρέμβετε και να αποτρέψετε τη συνέχιση της συμπεριφοράς. Το να επιτρέπετε στο σκύλο σας να γαυγίζει σε άλλους μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικές συνέπειες όπως επιθετικότητα ή φοβικότητα και μπορεί να είναι ενοχλητικό για τους γύρω σας. 7. Μην περιμένετε αποτελέσματα σε μία νύχτα. Το υπερβολικό γαύγισμα είναι ένα πρόβλημα συμπεριφοράς που απαιτεί χρόνο και υπομονή για να επιληθεί. Μην περιμένετε ότι η συμπεριφορά του σκύλου σας που γαυγίζει θα εξαφανιστεί από τη μία μέρα στην άλλη και αποφύγετε να απογοητευτείτε ή να τα παρατήσετε πολύ σύντομα. 8. Μην παραμελείτε την κοινωνικοποίηση και την εκπαίδευση. Η κοινωνικοποίηση και η εκπαίδευση αποτελούν βασικά συστατικά για την πρόληψη του υπερβολικού γαυγίσματος και άλλων προβλημάτων συμπεριφορών. Η παραμέληση αυτών των πτυχών της ανάπτυξης του σκύλου σας μπορεί να οδηγήσει σε μια σειρά προβλημάτων όπως το άγχος, η επιθετικότητα και τα γαυγίσματα. Φροντίστε να παρέχετε στο σκύλο σας ευκαιρίες αλληλεπίδρασης με ανθρώπους και άλλους σκύλους και να συμμετέχετε σε εκπαίδευση με θετική ενίσχυση για την ενίσχυση της καλής του συμπεριφοράς. Το γάβγισμα είναι μια φυσική συμπεριφορά για τα σκυλιά, άρα μπορεί να γίνει προβληματική αν παρεμβαίνει στην ποιότητα ζωής τους ή στην ηρεμία των γύρων τους. Χρησιμοποιώντας τεχνικές εκπαίδευση με θετική ενίσχυση, αναζητώντας επαγγελματική καθοδήγηση όταν είναι απαραίτητο και αντιμετωπίζοντας τυχόν υποκείμενα ζητήματα, μπορείτε να βοηθήσετε το τριχωτό σας φύλλο να γίνει πιο ευτυχισμένος και ήσυχος σύντροφος. Ευχαριστούμε που ήρθατε στην Pettopia. Ελπίζουμε να απολαύσετε το βίντεο και να μάθετε κάτι καινούργιο για το τριχωτό σας φύλλο. Αν το κάνατε, παρακαλούμε πατήστε το κουμπί like και μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας και την οικογένειά σας. Εγγραφείτε στο κανάλι μας για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο και όπως πάντα θα θέλαμε να σας ακούσουμε, γι' αυτό αφήστε μας ένα σχόλιο με τις σκέψεις σας και τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστούμε για την παρακολούθηση και θα σας δούμε στο επόμενο βίντεο μας.